πόθος των προσφύγων να δουν τα σπίτια τους και τα σπίτια των πατεράδων τους καθορίζει τη διαδρομή τους. Ο Ανδρέας, 77 χρόνων σήμερα, δύο φορές πρόσφυγας από την Νεάπολη και τον Άγιο Επίκτητο, ακολουθεί τη δική του διαδρομή με το κινηματογραφικό συνεργείο του ΡΙΚ. Πρώτος σταθμός είναι η Νεάπολη και η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, σημείο προσανατολισμού. Η Τουρκοκυπρία που κατοικεί στην οδό Διστόμου 2 στην Νεάπολη κατάγεται από το Καϊμακλή και είναι πολύ διστακτική στην αρχή. Το σπίτι είχε λαϊλατηθεί πρωτού κατοικηθεί. Η τύχη είναι αρκετή για να ξυπνήσουν τη μνήμη και η αυλή κρατά την παλιά της όψη. Ο Ανδρέας είναι βιαστικός, θέλει να κινήσει για το χωριό του και προτείνει τη διαδρομή από την καρδιά του Πενταδακτύλου. Από την παιδική του ηλικία εργαζόταν μηχανικός στη Λευκοσία. 9 χρόνων πήγε περπατητός από τη Λευκοσία στον Άγιο Επίκτητο. Άμα ανεβήκα πάνω στο βουνό και κοίταξα κάτω και είδα το καμπαναρχό του τορτού, προσανατολίστηκα και κατέβηκα ίσια μέχρι τον καμπαναρχό. Στην κορυφή του βουνού ήταν ο πρώτος σταθμός, ο Πενταδάκτυλος, αγέροχος στην ιδανικότερη εποχή του χρόνου, στην καλύτερη στιγμή της φύσης. Κατηφορίζοντας προς τον Άγιο Επίκτητο, διαπιστώνουμε πως το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία δεν υπάρχει πια. Η περιοχή είναι στρατιωτική ζώνη. Στην παραλιακή οδό, η μεριά προς τη θάλασσα είναι γεμάτη εξοχικές κατοικίες. Στο βουνό, ο Άγιος Επίκτητος. Ναι. Τα σπίτια του Ηλία. Στην είσοδο του χωριού, ο Ανδρέας διαπιστώνει πως το σπίτι του αδελφού του Χρήστου δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει χώρος στάθμευσης. Οι παλιές γειτονιές διατηρούν όμως την γραφικότητά τους με τους καφενέδες. Για την εκκλησία μας ο Άγιος Επίκτητος. Θα πάμε μόνο στην εκκλησία. Η υποδοχή των θαμώνων είναι θερμή, λες και από καιρό ανέμενα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Αγίου Επικτήτου προέρχονται από χωριά της Πάφου. Ανδρέας, από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι... Υπήρχαν όμως και Τουρκοκύπριοι αυτόχθονες που έζησαν για χρόνια με τους Ελληνοκυπρίους συγχωριανούς τους. Ξέρεις με ρε εμένα. Ποιος είμαι. Δεν τα λάρε, εγώ κατάλαβα σε ρε. Εγώ, εσύ είσαι γιος της Μαυρούς και το σπίτι με αγοράσαμε το πουσάς. Μπράβο ρε! Ο γιος της Μαυρούς της γειτόνης σας με αγοράσαμε το σπίτι τους. Θυμήθηκαν παλιές ιστορίες. Ο γέρος Ταλάτ, πατέρας του τουρκοκυπρίου πολιτικού Μεχμέταλη Ταλάτ, ήταν οδηγός. Το φορτηγό του παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε στο κέντρο του Αγίου Επικτήτου. Ο γέρος Ταλάτ βγει, έσασα το αυτοκίνητο του να με έσπασε και δεν μπορεί να το σας. Εγώ μικρός, ήρθα από τη Λευκοσία, αν έξερα. Ο Τουρκοκύπριος Χουσεΐνης μίλησε με τη γλώσσα αλλά και τη σοφία του απλού λαού. Μέρα νύχτα είμαστε μαζί και πίναμε, εδώ είχε ταβέρνα, πιο πάνω ταβέρνα. Το μπακάλικο εδώ ήταν ταβέρνα. Όλη νύχτα είμαστε μεξί, πίναμε. Σία σου, γεια σου. Εδώ είμαστε. Εκείνοι που συμφέροντα. Έφεραν μας. Να σου πω, εν καιρός να τα ξαναβρούμε, να έχουμε μια λύση του Κυπριακού, να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε ότι ανοίξαν οι πόρτες, να βρεθεί και
αυτών. Μας οι αυτοί μας, δηλαδή, θέλουμε. Δεν έχει πλάσμα που θέλει την ειρήνη. Ο Τουρκοκύπριος Χουσεΐνης είναι από εκείνους που κατέβαλαν βαρύ τίμημα στη ζωή τους. Εγώ έχασα το μητσί μου 9 χρονών. Η εθνική φρουρά. Στο Αγκασιανόν το σχολείο. Παίξαμε το μίτσι. Αλλά εγώ δεν έχω. Ας πούμε, ένα ψωμί τρώει το ένας ποντικός. Όλοι οι ποντικοί φταίουσοι. Ο καφενές του Κότσινου είναι σημείο συνάντησης για πολλούς Ελληνοκυπρίους συγχωριανούς. Ήταν ώρα όμως να κινήσουμε για τη γειτονιά του Ανδρέα. Ένα-ένα τα σπίτια των γειτόνων. Εγώ έκανα τη σκάλα να φτιάχνω πάνω. Ο Τάδε, πλησιάζουμε. Το σπίτι του Όμηρου, το σπίτι της Ελούς, της Βασιλούς και της Στέλλας, πρωτοσυγγενής. Το σπίτι της Έλλης εν τούτου. Πάνω, ναι. Πάνω κάτω. Ναι. Τώρα μπορεί να σας δείξω που είμαι που κάθομαι και θόρουν τη θάλασσα από τη μια άκρια στην άλλη. Η γειτονιά άλλαξε πολύ λίγο. Το πατρικό του Ανδρέα αλήθεια είχε ιδανική θέα. Το σπίτι ήταν άλλο. Δεν έμεινε το παλιό το... Όχι. Το χαλάσαν. Το σπίτι μου ήταν όσα κάτω εδώ. Και εφόρουν τη θάλασσα. Έφυγα μόνο τόσο τόπο και κάθομαι όταν χαμέ. Και έβλεπα από τη μια άκρια στην άλλη. Μα δεν τα θείαν έτσι ρε Χριστή. Ο επόμενος σταθμός είναι ο Άγιος Αμβρόσιος. Η διαδρομή προς το κεφαλοχώρι είναι μαγευτική. Ο Άγιος Αμβρόσιος δεν πνίγεται πια στις χρυσομιλιές. Η εκκλησία έγινε και αυτήν τζαμί. Μια εκκλησία άραμε. Με τα καφενεία του. Μάλιστα. Όπως ήταν τα με τα καφενεία, κύριε. Και η εκκλησία. Είναι πολύ αδυσμένη, δεν έχει τίποτα, ούτε εικόνες, τίποτα. Έχει χαλιά μέσα. Στον Άγιο Αμβρόσιο πέρασαν πολλοί Ελληνοκύπροι για να δουν τα σπίτια τους. Κάθονται, είναι πολύ φιλοξενοί, δείξαν μας όλα τα δωμάτια. Ήδρες τίποτε που τα... Τίποτε, αλλά σε άλλο σπίτι που είχαμε πάει μας έδειξαν αρκετές φωτογραφίες και ανεγνώρισα αρκετά άτομα, τα οποία τα γνωρίζω αλλά δεν μου έδειξαν τις φωτογραφίες, περιμένουν αυτούς που θα έρθουν να τα πάρουν. Ο τελευταίος σταθμός στην ανατολική πορεία μας είναι το μοναστήρι του Αντιφωνητή. Μέσα στο Πευκόφυτο, η συνάντηση με τον τουρκοκύπριο βοσκό Σαλίμ από τον Άγιο Νικόλα της Πάφου μας έκανε να επαληθεύσουμε τα μηνύματα των ημερών. Αν το θέλουμε να βρούμε μια κλίση, λύση, εμείς κόσμο που να βρούμε. Ούτε ο τέκτας που να βρει, ούτε ο κλητής, ούτε ο Παπαδοπούλος. Εγώ ολόκληρον το ζωή μου επέρασε με τους Έλληνες. Εγώ είμαι ο οδηγός, δεν είμαι ο βοσκός. Τούτα χτινά είναι μέσα στον τέλειγιαν, είναι της αγκώνα μου και λέω το. Αλλά αν το θέλουμε μια κλίση να βρούμε, εμείς ο κόσμος που να βρούμε. Έναν ο κυβέρνηση που να βρει. Ο Αντιφωνητής είναι ριζωμένος στην καρδιά του βουνού, μέσα στο δάσος, γεμάτο μερσίνια.